Το καραβάνι κινείται σιωπηλά. Κανείς δεν δυσφορεί, κανείς δεν διαμαρτύρεται. Κάνουν ό,τι μπορούν ώστε να συνεχίζουν την πορεία τους. Τα άλλοτε καθαρά αγροτικά ρούχα τους έχουν πλέον μουλιάσει από το νερό και είναι γεμάτα λάσπη. Κάποιες κότες ξεπροβάλλουν μέσα από τα κάρα δίπλα τους. Κάθε φορά που η ροή σταματάει εξαιτίας ενός εμποδίου, τα ζώα που ακολουθούν πέφτουν πάνω στα προπορευόμενα και τα σπρώχνουν με τη μουσούδα τους. Ένας ηλικιωμένος άνδρας περπατάει αργά μεταφέροντας ένα νεαρό γουρούνι, το όπλο του και ένα δρεπάνι, επάνω στο οποίο έχει δέσει ένα κοτόπουλο. Ένας άλλος άνδρας σκεπάζει με μια κουβέρτα την ετοιμόγενη σύζυγό του που είναι ξαπλωμένη στο κάρο δίπλα του, προκειμένου να την προστατεύσει από την δυνατή βροχή. Οι κραυγές αυτής της γυναίκας είναι ο μοναδικός δυνατός ήχος που ακούγεται σε ολόκληρο το καραβάνι. Δίπλα κάθεται η ανήλικη κόρη της που την κοιτάζει έντρομη και κλαίει και η πομπή συνεχίζει στοϊκά την πορεία της. Περίπου 250.000 χριστιανοί πρόσφυγες καλούνται να εγκαταλείψουν άμεσα την Ανατολική Θράκη, την ίδια στιγμή που τα σύνορα της Βουλγαρίας είναι κλειστά για εκείνους. Οι μόνες περιοχές που δέχονται να υποστούν τα επακόλουθα της τουρκικής απόφασης, δηλαδή του βίαιου διωγμού όλων των χριστιανών της Τουρκίας προς την Ευρώπη, είναι η Μακεδονία και η Δυτική Θράκη. Αυτή τη στιγμή στη Μακεδονία έχουν ήδη καταφύγει σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι. Κανείς δεν γνωρίζει πώς θα βρεθούν τρόφιμα για όλους αυτούς. Είναι βέβαιο ότι μέχρι τον επόμενο μήνα ο χριστιανικός κόσμος θα ακούσει το ακόλουθο κάλεσμα για βοήθεια. Ελάτε στη Μακεδονία και βοηθήστε μας.